Όσο και να ντύνετε αυτή τη γερασμένη πολιτική σας με σύγχρονες φιωριτούρες, ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι είστε ενάντια, απέναντι στους νέους και στις νέες. Και θα σας το αποδείξουν μια χαρά με τους ίδιους τους αγώνες τους, με τις διεκδικήσεις τους. Μάλιστα, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης ούτε είναι, ούτε φυσικά μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι υπερασπιστής των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας. Αυτό βέβαια προσπαθείτε να κάνετε και με τη μονοθεματική ατζέντα που έχετε επιβάλει με την συνδρομή φυσικά και μέσων ενημέρωσης για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως υπερασπιστής λαϊκών δικαιωμάτων, αυτό πάει πολύ. Μπορεί τα άλλα κόμματα να σας σιγοντάρουν σε αυτή την προσπάθεια, εμείς όχι. Από πού και ως πού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπιστής λαϊκών δικαιωμάτων, όταν το μόνο δικαίωμα που αναγνωρίζει στη λαϊκή οικογένεια που στενάζει από την ακρίβεια είναι να φεύγει από το σούπερ μάρκετ με τις τσάντες άδειες, αφού το 1/4 της τιμής των προϊόντων είναι φόρος. Όταν αντί για πτυχία με αξία που ζητούν οι φοιτητές, βάζει στα πτυχία τιμή και μάλιστα για πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Όταν με την επιστολική ψήφο υπονομεύει ανοιχτά τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψήφου και όχι μόνο. Όταν με την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στο στόμα του Λύκου, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και πιο κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, εμπλέκει πιο ενεργά το λαό μας στη φωτιά του πολέμου που ήδη έχει ανάψει. Πάει πολύ λοιπόν να εμφανίζεστε ως υπερασπιστές δικαιωμάτων επειδή θα φέρετε νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, όταν μιλάμε για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν μιλάμε για την αναγνώριση μιας μορφής συμβίωσης ή για κάποια ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των συμβιούντων. Βασικά μιλάμε για την τεκνοθεσία, την από κοινού γονική μέρημνα, τα οποία δεν είναι δύο ξεχωριστές έννοιες. Το αντίθετο, γάμος ομοφύλων σημαίνει από χέρι κατάργηση της πατρότητας μητρότητας. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον γονέα 1, 2, 3 και βάλε. Οδηγεί στην ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος με την παρένθετη μητρότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι ήταν και έτσι είναι, όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι να το διαχωρίσουν για ευνόητους λόγους. Κάνετε λοιπόν, λέτε, μια σημαντική κίνηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικαλείστε μάλιστα τα δικαιώματα των παιδιών που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια. Αν όντως θέλατε να ρυθμίσετε ή να βελτιώσετε κάποιες ρυθμίσεις που υπάρχουν και που αφορούν τη σχέση ενός παιδιού με την ή τον σύντροφο του φυσικού ή θετού γονιού του, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα μπορούσατε να το κάνετε και να καλύψετε κάποια ζητήματα της καθημερινότητας σε όφελος της προστασίας των παιδιών. Λέτε ότι θα το φέρετε επειδή αυτό ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα επεκταθώ σήμερα, αλλά αυτό που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακριβώς η διαγραφή των όρων μητρότητας-πατρότητας που εδράζεται στην βιολογική συμπληρωματικότητα γυναίκας-άντρα στην αναπαραγωγική διαδικασία και η αντικατάστασή τους από το γονέα σε ένα, δύο, βάλε και λοιπά όσα θες. Είναι η παραπέρα εμπορευματοποίηση της παρένθετης μητρότητας, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια μπίζνα δισεκατομμυρίων κερδών. Και αυτά μόνο πρόοδος δεν είναι. Σκοταδισμός, σύγχρονη βαρβαρότητα, στιγνή εκμετάλλευση είναι. Η ευθύνη σας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί δώσατε την ευκαιρία να προβάλλονται σκοταδιστικές απόψεις από διάφορους αντιδραστικούς, ακροδεξιούς, για το θεσμό της οικογένειας που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα μόνο ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, αλλά και σε διάφορες άλλες ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές απόψεις περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου,
που φτάνουν να αμφισβητούν ακόμα και την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα και που οδηγούν ακόμα και σε εμπόριο παιδιών, παραγγελίες παιδιών, ευγονική στην πράξη, όπως είχε δηλώσει και υπονόησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά προς το παρόν, γιατί θα δούμε και τις συγκεκριμένες διατυπώσεις του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας όταν έρθει και θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά, για να μην πει και ο πρόεδρος ότι είμαι εκτός θέματος, αλλά όλα αυτά αφορούν την ελληνική νεολαία, αφορούν τον Έλληνα εργαζόμενο, την Ελληνίδα εργαζόμενη, που βρίσκονται και αυτή την ώρα στους δρόμους του αγώνα. Σας ευχαριστώ.